Καμπάνα. Δημήτρη Τζομπατζόγλου, καλημέρα σας κύριε. Γεια σας Δημήτρη, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα. Φωνή. Και σήμερα, διαμάντη φωνή. Ούτε να κλείσει τίποτα. Δοκιμασμένη πλέον. Ναι, ρε φίλε. Έξι τελικούς παίξαμε, ρε φίλε. Πριν ξεκαλοκαιριάσει. Έξι τελικούς. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Μεγάλη επιτυχία. Έτσι όπως ήταν όλη η κατάσταση το καλοκαίρι, με κατάφερε ο ΠΑΟΚ, αν δείτε από τον δεύτερο προκριματικό του conference μέχρι και χθες, είναι καμιά δεκαριά ομάδες πάλι. Από τις 90 που ήταν τότε, είναι καμιά δεκαριά μόνο και μάλιστα σημαντικές ομάδες, και η Μπριζ και η Μπεσίκτας, η Φενέρ, εντάξει καλά ονόματα στην Ευρώπη και στις χώρες, μαζί και ο ΠΑΟΚ που είχαν αυτή την αλάνθαστη πορεία. Δεν ξέρω οι άλλοι κατά από ποιες συνθήκες. Ο ΠΑΟΚ πάντως, αλλάζοντας το ρόστερ του, παραχωρώντας σημαντικούς ποδοσφαιριστές, κάνοντας μεταγραφές στην πορεία, μένοντας στο τέλος με κάποια κενά στους μεσοεπιτικούς, παίζοντας μάτς με δύο μόνο χαφ στον άξονα, κι όμως βελτιώνονταν, κι όμως κατάφερε, πέρασε καλές ομάδες. Καλές ομάδες σε σχέση με τα προκριματικά. Και η Μπεϊτά ήταν πάνω από το μέσο όρο των αντιπάλων που μπορούσε να βρει στο δεύτερο προγραμματικό. Η Χάιντουκ ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και η Χάρτς είναι ένα μέγεθος τέλος πάντων που κατάφερε ο ΠΑΟΚ να υποτάξει δίκαια και στα δύο παιχνίδια. Και έχει αλλάξει εντελώς το κλίμα. Εντελώς είναι, αν σκεφτούμε πώς ξεκίνησε η προετοιμασία, πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι, πώς ήταν όλοι, τι πίστη είχαν ή δεν είχαν και πώς τελείωσε χθες η βραδιά με τόσο πανηγυρικό τρόπο στην Τούμπα. Παρουσία αρκετών φιλάθλων που το γιόρτασαν και αποθέωσαν τον προπονητή και τους παίχτες του και τον Ιβά Σαββίδη. Μετά από καιρό ακούστηκε το όνομά του σε σύνθημα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ομάδα, ένα άλλο περιβάλλον και βεβαίως πολύ μεγαλύτερη πίστη από εδώ και πέρα για τη συνέχεια. Γιατί κακά τα ψέματα, καλή Ευρώπη και είναι πάρα πολλά τα ωφέλη, αλλά λίγο πολύ όλοι για το πρωτάθλημα ετοιμάζονται, όλοι για το πρωτάθλημα θα το διεκδικήσουν, κάνουν μεταγραφές, εκείνο μεγάλος στόχος, το μυαλό εκείνη και νομίζω ότι και στη διάρκεια του χειμώνα θα υπάρχουν πολλές Πέμπτες Κυριακές που το βάρος θα πέσει πιο πολύ στο πρωτάθλημα. Πέμπτες Δευτέρες, Δημήτρη. Άλλο αυτό. Ναι, έτσι θα πάει, γιατί έτσι θα γινόταν πέρσι. Νομίζω θα γίνει και φέτος, λογικά. Ναι. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, με επίκεντρο τη Λίγκα, το πώς θα ορίζονται τα παιχνίδια. Πολύ καλύτερη αίσθηση και ανυπομονησία για τη συνέχεια, γιατί ο ΠΑΟΚ φτιάχνεται ακόμα. Ο ΠΑΟΚ έχει να βάλει αρκετά νέα πρόσωπα, ποιοτικούς παίκτες που χθες ήταν στην κερκίδα, όπως ο Μεϊτέ και ο Μάρκος Αντώνιο, και ο ένας ή οι δύο που πρέπει να έρθουν από εδώ και πέρα στους μεσοεπιτικούς, εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει κενά. Ο Λουτσέσκου έκανε πάλι τη δική του ανάλυση για το πώς βήμα-βήμα προέκυψε αυτή η εξέλιξη της ομάδας του, ποντάρας πολύ στο ότι ορίμασαν οι νεαροί και ότι ήρθαν προσωπικότητες που φέρνουν άλλο αέρα στα αποδυτήρια. Εκεί έχει μείνει ο Λουτσέσκου και αυτό πιστεύει ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ζήτησε και πάλι έναν ή δύο μεσοεπιτικούς, δεν σχολίασε για τον Χατσαμπάνοβιτς, τον Μαυροβούνιο της Celtic, τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να αγοράσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και χθες, τις προηγούμενες μέρες έκανε ένα αποστάρισμα ο Χατσαμπάνοβιτς, ουσιαστικά ανοίγοντας το δρόμο της φυγής του από τη Celtic, έτσι. Γιατί πήγε ο Πάλμα, Τρομερό. Τρομερό. Είναι ο παίκτης του Άρη που μπορεί να φέρει παίχτης στον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω όμως, άλλης φιλοσοφίας. Ο Χατζαμπάνοβιτς είναι ο 24χρονος. Είναι αυτός της προοπτικής που ο ΠΑΟΚ θέλει να αγοράσει, να του δώσει υπεραξία ο παίχτης των 500.000, γιατί και αυτό δείχνει πράγματα. Δεν είναι ο Ενκόγκ, δεν είναι ο Σαμάτα, δεν είναι ο Μεϊτέ του εκατομμυρίου, ο δοκιμασμένος, η προσωπικότητα. Αυτός που δεν είναι όμως, δεν όμως και Κουαλιάτα. Έτσι, είναι παιγμένος, δηλαδή. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ τον ήθελε και πέρυσι, όταν έφευγε από τη Ρούμπι Καζάν, τον πήρε η Σέλτικ τελικά με 2,5 εκατομμύρια, άρα τσεκαρισμένος όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, διακρίνεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και θα επιμείνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά έχουν 2-3 περιπτώσεις παικτών που μέχρι χθες το βράδυ
που ήταν ανοιχτή η αγορά γενικώς. Έπαιζαν για να φύγουν από τις ομάδες τους, δεν έφυγαν και τώρα έχουν την προοπτική των υπολείπων χωρών όπως και η δική μας που είναι ανοιχτή αγορά για μεταγραφές. Άρα από σήμερα το πρωί ξεκινάει και πάλι ένας νέος κύκλος για να βρεθεί τουλάχιστον ο ένας στα στοιχεία που έχει δώσει ο προπονητής με την προσωπικότητα που ψάχνει, γιατί πλέον θέλει να ποντάρει πιο πολύ σε μεγαλύτερους ηλικία παίχτες με παραστάσεις και παρτοκαμισμένους και σαφώς ποιοτικούς και στην μεσοευθυντική γραμμή. Το καλοκαίρι τελειώνει την Κυριακή στο Ηράκλειο για τον ΠΑΟΚ. Και δύσκολο αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι, ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε πνευματικά πώς θα είναι και σωματικά πώς θα είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αποθέωσε και τον Βιερίνια που εξήγησε ο Λουτσέσκου και τον έβαλε θέλοντας να ποντάρει στη δική του ποιότητα και να μην ακολουθήσει το στυλ των Σκοτσέζων που και πάλι επέλεξαν τα γεμίσματα. Δεν μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε τον προπονητή τους τι πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει με αυτά τα γεμίσματα. Είπε έτσι το διαβάσαμε, έτσι είδαμε τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε έτσι, λέει, γιατί στην ερώτηση που σου έκανα ότι είναι άλλες εποχές αυτό το ποδόσφαιρο. Ίσως λίγο να ανθίχτηκε. Και είπε ότι αν μας βλέπατε, λέει, θα βλέπατε ότι δεν παίζουμε έτσι συνέχεια. Απλά τώρα το επιλέξαμε γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν τους βγήκε. Βεβαίως και μάλιστα αρκετοί Σκοτσέζοι έφευγαν από το γήπεδο. Από νωρίς, από το 2-0. Από νωρίς, ναι, ναι. Απογοητευμένοι από την εικόνα της ομάδας τους. Λέει, καλύτερα λαδάδικα, ρε φίλε. Ναι, καμιά μπύρα παραπάνω. Ναι. Καμιά μπύρα παραπάνω παρά να δούμε την ομάδα να τρώει αρκετά γκολ. Σε τρομακτική βραδιά, αφού βρήκαν χώρους ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, ο Μπράντον Τόμας, πολύ πολύ καλή, και φυσικά τώρα πλέον με ευρωπαϊκούς ομίλους καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και για τους νεαρούς του ΠΑΟΚ. Και μπήκε κι άλλος πιτσιρικάς, αυτό ήθελα να σου πω. Και Βρακάς ντεμπούτο. Να μου πεις, μπήκε όταν το μάτς είχε τελειώσει. Αλλά όμως, ρε φίλε, στο τέλος της ημέρας βλέπεις με πόσα παιδιά από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ έπαιξε έστω και για ένα λεπτό αυτά τα παιχνίδια. Και πλέον αυτά τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει πλέον χωρίς τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή εξαρτάται. Τον Κουλιεράκη, τον Μιχαηλίδη. Βεβαίως, το Τσιγκάρα. Ο Κοτάρσκι είναι κάθε εβδομάδα και πιο όριμος. Γιατί είναι νεαρός, είναι 23 και αυτός. Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι θα παίξουν πλέον και ευρωπαϊκά παιχνίδια και σε επίπεδο υπεραξίας την οποία κερδίζουν, γιατί το πλάνο αυτό δεν έχει σταματήσει να υπάρχει για τον ΠΑΟΚ. Άλλη προοπτική, άλλο κλίμα. Τώρα σκέφτομαι την κλήρωση του μεσημεριού. Ναι. Και επειδή είμαι λίγο προληπτικός πάντα, πες πολύ. Μία ομάδα καθορίζει την κλήρωση του ΠΑΟΚ. Δεν την αναφέρω φυσικά. Μία ομάδα πρέπει να αποφύγει. Ο ΠΑΟΚ σαφώς θέλει να προχωρήσει. Νομίζω ότι θα θέλει να διεκδικήσει την πρώτη θέση.